Από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού διαπιστώνει κανείς και με αριθμούς ότι για το λαό υπάρχει μια πιο επικίνδυνη πανδημία που μαστίζει για πολλά παραπάνω χρόνια την ανθρωπότητα. Είναι το σύστημα αυτό που λειτουργεί έχοντας στο πυρήνα του το κέρδος, για το οποίο θυσιάζονται συνεχώς οι διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. Το οποίο είναι αυτό που εμποδίζει τα επιτεύγματα της επιστήμης, της ηλικιώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, να επιστρέφουν σε αυτούς που τα δημιουργούν, να προσανατολίζονται στην απελευθέρωσή τους από τους καταναγκασμούς. Και όχι να σέρνονται στα όρια των κατώτατων εγγυημένων εισοδημάτων και στα επιδόματα που χωρίς ντροπή εντάξατε στο Σύνταγμα ως επιλογή για τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα την ώρα που δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι αυτή η μοίρα των εργαζομένων, των βιοπαλλεστών, αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων και επιστημόνων. Οι νέοι εργαζόμενοι δεν έχουμε μόνο επιλογή να μείνουμε η γενιά που θα ζει χειρότερα από την προηγούμενη. Δεν έχουμε μόνο επιλογή να συμβιβαζόμαστε με την αθλειότητα. Έχουμε και την επιλογή και τη δύναμη να απαλλαγούμε από τα βαρύδια που εμποδίζουν να αντιστοιχηθεί η κάλυψη των αναγκών μας με το επίπεδο των σύγχρονων δυνατοτήτων. Χρειάζεται αλήθεια μεγαλύτερη απόδειξη για τη βαρβαρότητα του συστήματος που υπερασπίζεστε από την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2021 μειωμένων κατά 570 εκατομμύρια ευρώ των δαπανών για την υγεία, εν μέσω πανδημίας, όταν χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολύ περισσότεροι νοσούν, όταν έχουν ήδη αναβληθεί το 80% των τακτικών χειρουργείων για την επόμενη χρονιά, όταν η θεραπεία τόσων άλλων ασθενειών μπήκε για ακόμα μια φορά στον πάγο. Όμως η υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας είναι αλήθεια σημερινό φαινόμενο? Όχι. Γιατί όλοι εσείς που σήμερα ρίχνετε κροκοδίλια δάκρυα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στραγγαλίσατε από κοινού και κατ' εξακολούθηση το δημόσιο σύστημα υγείας, ανοίγοντας πεδίο δόξης λαμπρό για την επέλαση του ιδιωτικού τομέα, αλλά για χρόνια μας γανώνεται το μυαλό με το παραμύθι της αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για να διαπιστώνεται σήμερα δήθεν εμβρόντιτη το όργιο κερδοσκοπίας που στήθηκε σε βάρος της υγείας του λαού. Αυτά συμβαίνουν όταν η υγεία μετατρέπεται από κοινωνικό αγαθό σε ακριβό εμπόρευμα για όσους μόνο έχουν να την πληρώσουν. Άκουσα με έκπληξη χτες κάποιο κυβερνητικό βουλευτή να λέει για το πόσο πολύ στηρίχθηκαν οι δομές υγείας στα νησιά, ως ένα ακόμα δείγμα σεβασμού, είπε, στην πολύπαθη νησιωτικότητα. Θα θυσίαζα λίγο από το χρόνο της ομιλίας μου να παριθμίσω ιστορίες για λιφθέντα δείγματα μοριακών τεστ που ταξίδευαν επί μια εβδομάδα στο Αιγαίο για να φτάσουν κατά λάθος στο κέντρο υγείας του διπλανού νησιού ή για γιατρούς και μέσα που κάλυπταν τρύπες από νησί σε νησί, αν αυτά δεν αποτελούσαν επεισόδια από το μόνιμο έργο, τη μόνιμη τραγωδία που παίζεται με διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες στις δομές υγείας των νησιών. Αν δεν ήταν κανονικότητα για τη Λέσβο να χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί παραμένει άπιαστο όνειρο το αιμοδυναμικό τμήμα του νοσοκομείου, στη Λίμνο να λείπουν μόνιμα βασικές ιατρικές ειδικότητες και τόσες άλλες σοβαρές ελλείψεις σε μια σειρά νησιά που στοιχίζουν τη ζωή του λαού, όχι γιατί η επιστήμη αδυνατεί, αλλά γιατί η πολιτική σας δεν το επιτρέπει. Μήπως όμως διαμορφώνει ο προϋπολογισμός μια διαφορετική πραγματικότητα ως προς τα λαϊκά εισοδήματα? Αδιάψευστη απόδειξη για τον άδικο, ταξικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού είναι η αύξηση κατά 3,5 δις των φορολογικών εσόδων, από τα οποία 2,5 αποτελούν τους αντιλαϊκούς άμεσους φόρους. Δηλαδή, ο λογαριασμός από τα σπασμένα και αυτής της κρίσης γράφεται ξανά για το λαό. Την ίδια ώρα διατηρούνται σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, μεταξύ άλλων στη μεγάλη ακίνητη περιουσία ναυτιλιακών και offshore εταιριών, που θα απέδιδαν 3,6 δις ετησίως. Εξαίρεση που διατηρείται αλόβητη από το μακρινό 2002. Φοροαπαλλαγή παντός καιρού και πάσης κυβερνήσεως. Αντίθετα, δεν χαρίζεται ούτε ευρώ από τις αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων που δόθηκαν σε αυτοαπασχολούμενους και βιοπαλλιστές αγρότες, ανεβάζοντας τον πύχη των χρεών και των ρυθμίσεων για το όχι και τόσο μακρινό 2021. Τι θα μπορέσουν να καλύψουν ακόμα και όσοι αυτοαπασχολούμενοι κατάφεραν να πάρουν την πολύ διαφημισμένη επιστρεπτέα προκαταβολή? Τα 1.000 ευρώ για τους πληττόμενους και 2.000 για όσους έκλεισαν με κρατική απόφαση, τα οποία ούτως ή άλλως κατά το ίμιση πρέπει να επιστρέψουν,
είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, ακόμα και για τις τρέχουσες ανάγκες σε ενίκεια, ρεύμα, δάνεια και οφειλές που δεν σταματούν να τρέχουν. Την ώρα που τα όποια πυροσβεστικού χαρακτήρα μέτρα δεν αναιρούν, απλά μεταθέτουν για λίγο τη βάρβαρη, τα βάρη και, και τα οικονομικά διέξοδα για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες αυτοαποσχολούμενους, αρνείστε να πάρετε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισής τους, όπως την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, την οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αλλά και τη διαγραφή μέρους των χρεών τους σε φορείς και τράπεζες. Μήπως τελικά και από τις όποιες ενισχύσεις που δόθηκαν, λέτε, στον αγροτικό κόσμο, δεν κατευθύνθηκε η μερίδα του λέοντος στις μεταποιητικές βιομηχανίες ή στο μονοπόλιο των ιχθυοκαλλιεργιών? Ενώ οι όποιες φορολογικές διευκολύνσεις αφορούν μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εξαιρώντας δηλαδή μεγάλη μερίδα φτωχότερων στρωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους κατοίκους των νησιών, πολλοί από τους οποίους επιβίωναν άμεσα ή έμεσα γύρω από την τουριστική δραστηριότητα και βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, αρνείστε ακόμα και αυτή την ελάχιστη διευκόλυνση της επαναφοράς σε όλα τα νησιά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Τη διατηρείτε μόνο ως απαράδεκτο αντιστάθμισμα για τα νησιά που μετατρέψατε σε μόνιμες φυλακές προσφύγων και μεταναστών. Και εκεί ο ρόλος σας όμως είναι κοινός στο έγκλημα. Όσο και αν με θράσος διαγωνίζεστε για το ποια είναι η πιο πλέρη εκδοχή της ευρωπαϊκής σας αλληλεγγύης, η λάσπη και τα λίμματα στο κολαστήριο της Μόριας ή τα λασπόνερα κοινέων ευρωενωσιακών προδιαγραφών αθλειότητα του Καράτεπε. Λύση στην αθλειότητα που δημιουργήθηκε στα νησιά δεν μπορεί βέβαια να δοθεί με το μόνιμο και πιο απάνθρωπο εγκλωβισμό στις νέες κλειστές φυλακές, στα νέα στρατόπεδα κυβέρνησης που, στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης που η κυβέρνηση επιχειρεί ξανά να επιβάλλει. Ούτε βέβαια με το πέταγμα αναγνωρισμένων προσφύγων στους δρόμους της Αθήνας. Καταθέσαμε ήδη αναλυτικά ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες, ζητούντες άσυλο και οικονομικοί μετανάστες που ζουν στην επικράτεια εντός και εκτός των διάφορων δομών. Λύση θεωρούμε ότι μπορεί να δοθεί με τη μεταφορά όλων των εγκλωβισμένων προσφύγων σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, αλλά κυρίως με την άμεση χορήγηση των εγγράφων για να μεταβούν γρήγορα στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Με εναντίωση δηλαδή στις συνθήκες που γεννούν τον εγκλωβισμό, που όπως ο ΣΥΡΙΖΑ με την ίδια θέρμη Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει. Της ίδιας σκοπής λογική του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και ασύλου. Τόσο αυτό, όσο και συνολικά η ίδια βάρβαρη πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματα και τη ζωή μας, μόνο με το ανάστημα του οργανωμένου, αποφασισμένου λαού μπορεί να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.